Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη βραδιά που μας χαρίζει. Με τη χάρη του Χριστού θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Σαμουήλ Β. Είναι στην 307 σελίδα. Σαμουήλ Β, Ι.Α. κεφάλαιο. Με τη χάρη του Χριστού. Σελίδα 307. Σαμουήλ Β, κεφάλαιο 11, Ι.Α. «Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσι η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδη τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού με ταυτού, και πάντα τον Ισραήλ, και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών, και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινεν εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνης αυτού, περιπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου, και είδεν υπό του δώματος γυναίκα λουόμενη, και η γυνή το ωραία την όψη σφόδρα. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός, και είπε της, δεν είναι αυτή η βήθη Σαβεέ, η θυγάτε του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου. Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς, και έλαβεν αυτήν. Και τότε ήλθε προς αυτόν και κοιμήθε μεθ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής. Και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, και συνέλαβε η γυνή, και αποστήλασα, επήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και λέγον, απέστειλον μη Ουρίαν το Χεταίον. Και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ, και ότε ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ, και πώς έχει ο λαός, και πώς έχουσι τα του πολέμου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδας σου. Εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως, και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθηκε παρά τη θύρα του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει στον οίκο αυτού. Και ότι απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας εις τον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Συ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας, γιατί δεν εκατέβεις εις τον οίκον σου?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές, και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπον της παιδιάδος. Και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θέλω κάνει το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μην εντάφθα και σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας, εν Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριον. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν και μέθησεν αυτόν. Και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί της κλίνης αυτού. Μετά των δούλων του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβη. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ, και έστειλεν αυτήν διαχειρός του Ηρίου. Και έγραψεν την επιστολή λέγον, θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητα από αυτού, για να χτυπηθεί και να αποθάνει. Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρίαν εις θέση όπου ήξευρε ότι ήσαν άντρες δυνάμεως. Και εξελθών οι άντρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού την αίσθηση των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και ο Ουρίας ο Χεταίος. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό για το λόγο του, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό για τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, γιατί όλος ο λόγος είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος και έχει γραφτεί ώστε εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, να λαμβάνουμε διδασκαλία, να λαμβάνουμε οδηγία και να ξέρουμε πώς πρέπει να περιπατάμε στη ζωή μας. Ο Δαβίδ είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο σχέδιο του Θεού. Δαβίδ, ο άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι θαυμαστό που ένας άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη είχε μια καρδιά κατά την καρδία του Θεού. Μια καρδιά κατά την καρδιά του Ιησού Χριστού. Μια καρδιά που ενώ έπασχε δεν υπήλει. Ενώ τον απειλούσαν, ενώ τον βασανίζαν, δεν υπήλει. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως έκανε ο Κύριός μας. Ο Δαβίδ είχε δύο χαρακτηριστικά στη ζωή του. Άμα μελετήσουμε όλη τη ζωή του Δαβίδ, θα δούμε ότι είχε δύο πράγματα τα οποία είχε στην καρδιά του. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό και αγαπούσε πάρα πολύ το λαό του Θεού. Αυτά τα δύο πράγματα είχε. Και τα είχε σε μεγάλο βαθμό μες στην καρδιά του. Όταν έβλεπε ότι ο λαός του ονειδιζότανε, ότι έχανε στις μάχες, έπαιρνε πίστη από τον Κύριο και πήγαινε μπροστά. Και συνέτριψε το Φιλιστέο, που κανένας άλλος δεν το έκανε αυτό.
Ήταν ένας άντρας μαχόμενος και έδινε πάντοτε τις μάχες του Κυρίου. Ο ζήλος του ήταν να πολεμάει τα έργα του διαβόλου, ευχαριστούμε τον Θεό. Η επιθυμία της καρδιάς του ήταν πάντα σε όλη τη ζωή του, από τη στιγμή που γεννήθηκε, από τη στιγμή που κατάλαβε ποιος είναι, η καρδιά του ήταν στο να κάνει το θέλημα του Θεού και να μάχεται τις μάχες του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ίσως και εμείς, σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι του Θεού, όλα αυτά τα χρόνια να μαχόμαστε και να πολεμάμε. Και αυτό είναι καλό, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να πολεμάμε το διάβολο, να πολεμάμε την αμαρτία, να πολεμάμε τον κακό μας εαυτό, τη σάρκα μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μας. Η μάχη, η καλή, ο αγώνας, ο καλός. Και ο Δαβίλ σε όλη του τη ζωή, μέχρι αυτό το σημείο, έδινε αυτές τις καλές τις μάχες. Όμως και όταν διωκότανε από τον Σαούλ, δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του αδελφή. Ο Σαούλ μπορεί να έπεσε, μπορεί να μάρτυσε, αλλά δεν έπαψε να είναι αδελφός του. Δεν έπαψε να είναι ποτέ Ισραηλίτης. Ο Θεός ποτέ δεν επέτραψε στο Δαβίδ να σηκώσει μάχαιρα εναντίον αδελφού του. Ούτε το έκανε μες στην καρδιά του, αλλά και όταν πήγε να το κάνει, ο Θεός τον απέτρεψε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η μάχη μας δεν είναι με τα αδέρφια μας. Δεν είναι με άλλους χριστιανούς. Η μάχη μας είναι με τους Φιλιστέους. Με τον εχθρό της ψυχής μας. Με το διάβολο. Με το κοσμικό το φρόνημα. Αυτό είναι η μάχη μας. Αυτό ήταν η μάχη του Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά τα χρόνια. Στην βραδιά αυτή που διαβάσαμε, αυτή η σημαντική μέρα που καθιέρωσε τη ζωή του Δαβίδ, αλλά και τη ζωή του λαού του Θεού για τα υπόλοιπα χρόνια, είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Και αυτή η μέρα, πριν από αυτή τη μέρα, είχε προηγηθεί πάλι νίκη του Δαβίδ. Είχε γίνει μια παρεξήγηση με τους Αμμονίτες και ξεφτυλίσανε κάποιους Ισραηλίτες και καταλήξαν να είναι σε μάχη. Ο Αμμών με τον Ισραήλ. Ο Αμμών κάλεσε Συρίους, κατεβήκανε, έγινε μεγάλη μάχη. Όσο ο Δαβίδ δεν έβγαινε στη μάχη, δεν γινότανε τίποτα. Με το που βγήκε όμως ο Δαβίδ στη μάχη, κατευθείαν χάρισε ο Θεός νίκη. Ο Ιωάβ και ο Αβισέ ήταν δύο στρατηγοί του Δαβίδ. Ο Αβισέ του είχε αναθεθεί η δουλειά να κατακτήσει μια πόλη, τη Ραβά. Τη Ραβά των Αμμονιτών. Και ενώ ο Δαβίδ μπορούσε πολύ εύκολα, με την αγάπη που είχε για το έργο του Θεού, με την αγάπη που είχε για τα αδέρφια του, με αυτό το χαρακτήρα που του είχε δώσει, με αυτή την ευθύνη που του είχε δώσει ο Θεός. Γιατί έχουμε ευθύνη σαν Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Ο Δαβίδ μπορούσε να είχε πάει και να είχε κατακτήσει αμέσως εκείνη την πόλη, τη Ραβά. Αλλά επειδή έβλεπε ότι δεν προχώραγε το πράγμα, έστειλε και άλλους στρατιώτες, έστειλε τον Ιωάβ, έστειλε και άλλους, όλο το. Το λαό Ισραήλ λέει, και αυτός έμεινε εν Ιερουσαλήμ να ξεκουραστεί. Δεν το δικαιούται κιόλας να ξεκουραστεί λίγο? Σιγά, τόσα χρόνια πολεμάω, τόσα χρόνια κάνω το έργο του Θεού, τόσα χρόνια πολεμάω το διάβολο, προσεύχομαι, προσπαθώ να κάνω το θέλημά σου Κύριε, προσπαθώ να εξαπλώσω τη βασιλεία. Η καρδιά μου είναι στο να πολεμάω τα έργα του διαβόλου τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ, να κάτσω λίγο να απολαύσω τη σωτηρία μου. Να κάτσω λίγο σπίτι, να χαλαρώσω, να απολαύσω, να ακούω το λόγο του Θεού, να διαβάζω μόνος μου, όμορφα, ήσυχα. Όμως αυτή δεν είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ο Θεός μας έχει φέρει σε αυτή τη γη για ένα σκοπό. Μας έχει σώσει για να εξαπλωθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Μας έχει σώσει για να δίνουμε μάχες. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να περιμένουμε οι άλλοι να κάνουν τη δουλειά που μας έχει αναθέσει ο Κύριος. Η δουλειά μας είναι να πολεμάμε το διάβολο και τα έργα της σαρκός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη μάχη. Θα απολαύσουμε τη σωτηρία μας στο τέλος, στον ουρανό. Θα την απολαμβάνουμε αιώνια. Αλλά αν διαλέξουμε να απολαύσουμε τώρα, θα χάσουμε τον ουρανό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε τον Δαβίδ, έμεινε σπίτι, ξεκουράστηκε,
Δεν έκανε τίποτα όλη μέρα. Πού να τον πάρει ο ύπνος το βράδυ? Πού να κοιμηθεί? Λέει, ας σηκωθώ να πάω να δω πάνω από την ταράτσα, να δω τα ιεροσόλυμα. Παίρνει τη λαμπάδα του, την ανάβει, ανεβαίνει πάνω στην ταράτσα. Ποιος ξέρει, ήθελε να δει έτσι μέσα στο σκοτάδι αυτή την όμορφη πόλη, αυτό το χειρό, το δυνατό, το οποίο ο ίδιος είχε κατακτήσει, γιατί τα ιεροσόλυμα όσα χρόνια ήταν ο λαός Ισραήλ στη γη Χαναάν δεν είχαν κατακτηθεί. Αυτό το χειρό το μεγάλο το είχε κρατήσει ο Θεός για τον Δαβίδ. Αυτό το χειρό το μεγάλο, το τελευταίο, το οποίο ήταν ένα βουνό μέσα εκεί στον Ισραήλ, και είχαν μπλεχτεί οι Εβουσαίοι με τους Ισραηλίτες και ήταν, λες και ήταν το ίδιο πράγμα, ένα μεικτό πλήθος, ένα μεικτό πράγμα. Αλλά ο Κύριος του έδωσε τη δύναμη, του έδωσε τη νίκη, γιατί είχε ζήλο για τα πράγματα του Θεού και μπόρεσε και κατέκτησε αυτό το χειρό. Και ανέβηκε ο Δαβίδ πάνω στη ταράτσα του σπιτιού του, στο παλάτι του πάνω, με τη λαμπάδα, και άρχισε να κοιτάει όλα αυτά. Ποιος ξέρει τι έλεγε στην καρδιά του? Πλούσιος είμαι και δεν έχω ανάγκη κανενός. Κοιτάξτε εδώ έργο, κοίτα έργο που έχει γίνει, κοίτα έργο, κοίτα δόξα Θεού, κοίτα τι μου έχει χαρίσει ο Κύριος, κοίτα πόσο ένδοξη είναι αυτή η εκκλησία, κοίτα πόσο ένδοξο είναι αυτό το πράγμα, πω πω πω, τι χαρά, τι ωραία είναι αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι όπως καθόταν και κοίταζε αυτή την πόλη, υπήρχε ένα σπίτι εκεί κοντά, ένα σπίτι ενός από τους πιο ανδρείους μαχητές του Δαβίδ. Και ήταν μια γυναίκα εκεί πέρα και πλαινότανε κατά το έθος, κατά τον λόγο του Θεού. Και ο Δαβίδ έτσι όπως κοίταζε από τον μπαλκόνι, από την ταράτσα, τη βλέπει. Όμως δεν μπορούσε να τη δει καλά, γιατί είχε τη λαμπάδα του. Όσοι έχετε ανοίξει κάποιο κινητό μέσα στο σκοτάδι ή κάποιο φως, όταν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι γύρω, τυφλώνεσαι. Δεν μπορείς να δεις καλά, γιατί υπάρχει φως μέσα στα μάτια σου. Και πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Γιατί ο κόσμος γύρω μας, η κοινωνία που βρισκόμαστε, είναι στο σκοτάδι και πηγαίνει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι. Και ο μόνος που έχει το φως είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο μόνος που έχει τη λαμπάδα ανοιχτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Δαβίδ, επειδή ήθελε να δει αυτό το θέαμα, χαμήλωσε τη λαμπάδα του. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Μπορεί ο κόσμος γύρω μας να είναι μέσα στο σκοτάδι και να γίνεται όλο και χειρότερος. Στην Ελλάδα, ξέρετε, είμαστε πρωταγωνιστές στις αμβλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθημερινά, επειδή οι άνθρωποι επιθυμούν να απολαύσουν τη σάρκα τους, χωρίς όμως να αναλάβουν την ευθύνη, δυστυχώς, θανατώνονται πολλοί άνθρωποι πριν καν γεννηθούν. Στην Ελλάδα τα διαζύγια έχουν πάρει απίστευτες διαστάσεις. Στην Ελλάδα η αμαρτία έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Ό,τι αισθάνεσαι το κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι αισθάνεσαι το κάνεις στις μέρες μας, αδελφοί. Και αυτό είναι η κατάντια. Αλλά επειδή υπάρχει σκότος έξω, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να χαμηλώσουμε το φως. Δεν σημαίνει ότι εμείς ενοχλούμαστε. Είναι πολύ υπερβολικός ο λόγος του Θεού. Είναι σκληρός ο λόγος του Θεού. Δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Δεν πειράζει τούτο. Δεν πειράζει το άλλο. Όχι, πειράζει. Πειράζει γιατί το λέει ο λόγος του Θεού. Και το συζητάμε αυτό το πράγμα τώρα που λες εσύ δεν πειράζει, μόνο και μόνο επειδή το σκοτάδι είναι τόσο πυκνό. Πριν από μια γενιά δεν υπήρχαν διαζύγια όπως υπάρχουν σήμερα. Η ζωή ήταν κάτι το οποίο ήταν εκτιμητό. Υπήρχε σεμνότητα στον κόσμο. Δεν υπήρχε τόση διαφθορά. Τότε θα ήταν εύκολο να πεις, όχι, κάνω το έργο του Θεού, εύκολα. Όταν είναι μέρα, το φως δεν φαίνεται καλά, αλλά δεν σε ενοχλεί κιόλας. Ένα κεράκι αν το ανοίξεις όταν είναι απόγευμα, δεν θα σε ενοχλήσει. Αν όμως κοιμάσαι και ξυπνήσεις και το ανοίξεις, θα σου ενοχλήσει τα μάτια. Μην το αφήσουμε το φως του Ευαγγελίου να μας ενοχλήσει, αδελφοί. Το φως του Ευαγγελίου πρέπει να το έχουμε ψηλά. Το φως του Ευαγγελίου πρέπει να είναι πάντοτε μέσα μας, δυνατό, έντονο. Να φέγγει σε όλο τον κόσμο. Για να βλέπουν οι άνθρωποι και να έρχονται στο φως. Αν το χαμηλώσουμε εμείς το φως, δεν θα βρουν τον δρόμο τους.
Δεν έχει κανένας παρά να κοιτάξει, δυστυχώς, εκκλησίες στην Αμερική, από όπου άρχισε αυτό το κίνημα της Πεντηκοστής, που δυστυχώς διαλέξαν να χαμηλώσουν λίγο το φως, θεωρώντας ότι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και οι γενιές, οι επόμενες, ήταν καταστρεπτικές, ήταν χάλια, ήταν... Προσπαθούμε να τα μπαλώσουν, λένε τώρα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Πρέπει το φως μας να είναι δυνατό, να καμαρώνουμε για το φως του Χριστού, να το θέλουμε το φως του Χριστού, να μας δίνει χάρη ο Θεός, να το έχουμε πάντοτε δυνατό. Χαμήλωσε το φως του λοιπόν και κάλεσε έναν υπηρέτη. Την κοίταζε τη γυναίκα, την κοίταζε. Τι την κοιτάς? Τι κοιτάς την αμαρτία? Τι φλερτάρεις με την αμαρτία? Τι αποτέλεσμα νομίζεις ότι θα έχει άμα φλερτάρεις με την αμαρτία? Νομίζεις ότι κάτι καλό θα έρθει? Δεν πρόκειται να έρθει κάτι καλό. Ανεβαίνει ο υπηρέτης, έρχεται πάνω, του λέει: τη βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Δεν φτάνει που κάνει αυτό την αμαρτία, δείχνει και στον άλλον την αμαρτία. Πρέπει να προσέχουμε τι μοιραζόμαστε με τα αδέρφια μας. Τι δίνουμε ο ένας στον άλλον? Δίνουμε λόγους καλούς, άγιους, καθαρούς, πράγματα τα οποία είναι άγια μέσα στο θέλημα του Θεού, ευλογίες, ή τους πετάμε σαπρά πράγματα να δούνε, σαπρά πράγματα να κουβεντιάζουν και να ακούνε? Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να μας δίνει αυτή τη διάβγεια να καταλαβαίνουμε. Να έχουμε πάντοτε καθαρό πνεύμα, πάντοτε να δείχνουμε το φως του Χριστού. Λέει: μάθε σε παρακαλώ ποια είναι αυτή. Φεύγει ο υπηρέτης, γυρνάει, λέει: αυτή είναι η Βίσσα Βεέ του Ιρία το Χεταίου. Φέρ την πάνω. Έρχεται πάνω στην ταράτσα του παλατιού και κοιμήθη μαζί της ο Δαβίδ. Απόλαυσε την αμαρτία. Ήταν ο πειρασμός, τον δέχτηκε τον πειρασμό, την πήρε την αμαρτία μέσα στην αγκαλιά του και την κράτησε. Και την κράτησε όλο το βράδυ. Και το επόμενο πρωί την έδιωξε. Εντάξει, σιγά. Τι έκανα, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει. Πειράζει που το έκανα αυτό το πράγμα, πειράζει που αμάρτησα. Δεν με είδε και κανένας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι κανένας να αναρωτιέται γιατί ένας βασιλιάς με τόσο πλούτο, τόση δύναμη και 6 γυναίκες από κάτω, κάτω από τα πόδια του ήτανε. 6 γυναίκες και παλακίδες, να επιθυμήσει αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε εδώ, στην Εκκλησία του Θεού, στο σπίτι του Πατρός μας, με τον ουρανό να ανεβοκατεβαίνει πάνω μας, με αγγέλους, με δυνάμεις Θεού, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, ευλογία, το Λόγο του Θεού, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε στο σπίτι του Πατέρας μας, πεινάμε, πάμε, ανοίγουμε το ψυγείο, τρώμε, διψάμε, βάζουμε στη βρύση, πίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε ελεύθεροι εδώ πέρα και τα έχουμε όλα. Υπάρχει ένα τραπέζι το οποίο είναι στρωμένο ενώπιόν μας και είναι γεμάτο θησαυρούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί να θέλουμε πράγματα από την αμαρτία, πράγματα από τον κόσμο? Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Θεός να μας φυλάει, γιατί δεν πρέπει να είμαστε σαν τον άσωτο Υιό, αλλά ούτε να είμαστε σαν τον πρεσβύτερο αδερφό. Ούτε στον κόσμο να βγούμε για να βρούμε τη χαρά μας, αλλά και ούτε όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία να μην απολαμβάνουμε το θέλημα του Θεού και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, τις ευλογίες του Θεού, επειδή θεωρούμε ότι δεν είμαστε άξιοι εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Τέτοια δόξα Θεού είναι μόνο για άλλους, δεν είναι για μας. Όχι, για όλους είναι, αδελφοί. Όποιος εξητήσει το θέλημα του Θεού θα λάβει. Όποιος ζητάει από τον Κύριο λαμβάνει σοφία, δύναμη, ό,τι θέλει. Μπορούμε να έχουμε τον ουρανό στη γη. Μπορούμε να έχουμε τη βασιλεία των ουρανών στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την έστειλε, λέει: εντάξει, τελειώσαμε. Όλα καλά. Μία φορά το έκανα. Δεν έγινε και κάτι. Έλαντε όμως που περνάει ένας μήνας, 1,5 μήνας, 2, και του έρχεται ένα γράμμα. Το διαβάζει: Δαβίδ, είμαι έγκυος. Πώς το έπαθα αυτό? Τι έγινε? Μα πώς έγινε αυτό? Τι περίμενες να γίνει? Άμα σπέρνεις τη σάρκα, τι περιμένεις να γίνει? Θα θερήσεις φθορά. Αν παίζεις με τη φωτιά, θα καείς. Δεν χρειάζεται κάτι, δεν είναι κάτι περίεργο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πώς έγινε αυτό στη ζωή μου, πώς έγινε αυτό στη ζωή σου, άμα δεν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, σε κάποια φάση θα δυσκολευτείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, κάπως πρέπει να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ένοχος ήταν ο Δαβίδ, αδελφοί. Και κατά τον λόγο του Κυρίου, κατά την Παλιά Διαθήκη, η ποινή του ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Και επειδή το ήξερε αυτό ο Δαβίδ, λέει, τώρα κάτι πρέπει να κάνω, κάπως πρέπει να καλύψω αυτό το λάθος, αυτό το παράπτωμα που έγινε. Και στέλνει μήνυμα στον Ιωάβ, στείλε μου πίσω τον Ουρία, το Χεταίο, θέλω να του μιλήσω. Το στέλνει πίσω, τον βάζει να κάτσουν μαζί, να φάνε, έλα να φάμε, να τα πούμε, είσαι πολύ σημαντικός σε μένα, σε σέβομαι και όλα αυτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι γίνεται στη μάχη, πες μου τι γίνεται με τον Ιωάβ, δείχνει ένα ενδιαφέρον, ψευτό ενδιαφέρον, ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να είναι και γνήσιο, γιατί όπως είπαμε, ο Δαβίδ αγαπάει πάρα πολύ το λαό του Θεού. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση έχει χαμηλώσει τη λαμπάδα του, την έχει σβήσει και δεν βλέπει, δεν έχει όραση. Έχει χάσει όλη του την όραση, επειδή αγάπησε την αμαρτία και θέλησε να κάνει παραχώρηση στο θέλημα του Θεού. Κάθονται, τα λένε, ωραία, σε παρακαλώ τώρα, πήγαινε σπίτι σου, θα είσαι κουρασμένος, μη σε κρατάω. Φεύγει όμως ο Ουρίας και πάει να βγει από την πύλη, στρίβει δεξιά και ανεβαίνει δίπλα που είναι ο χώρος που κοιμούνται οι φύλακες, το φρουραρχείο. Βάζει, στρώνει κάτω ένα στρωματάκι και ξαπλώνει, ευχαριστούμε τον Θεό, και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, γιατί ο Θεός δίνει ύπνο σε αυτούς που τον αγαπάνε. Ο Ουρίας κοιμήθηκε μια χαρά. Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ που ήταν εκτός θέληματος Θεού. Ξυπνάει το άλλο πρωί, του λένε, Δαβίδ, βασιλιά, δεν πήγε ο Ουρίας σπίτι του. Κοιμήθηκε εδώ με τους φύλακες. Το άκουσε αυτό ο Δαβίδ. Λέω, δεν ελέγχθηκε. Δεν αισθάνθηκε λίγο κάτι. Εδώ είναι ένας άνθρωπος τόσο ακέραιος, τόσο έντιμος, που αντί να πάει πίσω στη γυναίκα του και να ξεκουραστεί, κάθισε και κοιμήθηκε με τους φύλακες. Κάθισε και κοιμήθηκε στο πάτωμα. Και τον καλεί και του λέει, καλά, γιατί δεν πήγε σπίτι σου? Και απαντάει ο Ουρίας αυτό το θαυμαστό. Είπε ο Ουρίας, η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσαν εν σκηνές. Και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος. Και εγώ θέλω υπάγει στον οίκον μου για να φάγω και να πιω και να κοιμηθώ με τις γυναικές μου. Πού να πάω εγώ τώρα? Μιλά σοβαρά. Και σκεφτείτε σε ποιον μιλάει τώρα. Μιλάει στο βασιλιά, ο οποίος του έδωσε εντολή να πάει σπίτι του και τον αυνόησε. Του λέει, τι μου λες τώρα, θα πάω εγώ σπίτι να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου όταν η Κιβωτός είναι σε σκηνή? Όλος ο Ιούδας και όλος ο Ισραήλ είναι σε σκηνές τώρα και πολεμάνε. Ο Ιωάβ, ο κύριός μου και όλοι οι δούλοι του, και κάθονται και πολεμάνε όλοι και εγώ θα πάω να κοιμηθώ? Όχι, εγώ θα αγωνιστώ μαζί τους. Θα είμαι φύλακας κι εγώ, θα κοιμηθώ με τους φύλακες, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέω τώρα, Δαβίδ δεν άκουσε τίποτα από αυτά τα λόγια? Δεν κατάλαβε τι συμβαίνει? Ή μήπως είπε, εντάξει, είναι ζηλωτής αυτός ο αδελφός, είναι καλός αδελφός, αλλά λίγο ζηλωτής παραπάνω από ό,τι πρέπει, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ζηλωτής. Καμιά φορά μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, έτσι. Ναι, καλός αδελφός, εντάξει, ναι, λίγο παραπάνω αυστηρός, λίγο παραπάνω ζηλωτής. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Του λέει, μην άλλη μια μέρα, του λέει, μην φύγεις ακόμα, γιατί ο Δαβίδ τα έχει χάσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Και κάθισε να σκεφτεί. Την επόμενη μέρα τον φωνάζει πάλι και του λέει, έλα εδώ, έλα να φάμε μαζί και μετά θα σε στείλω. Και του δίνει φαγητό, του δίνει απόλαυση, του δίνει όλο αυτό το οποίο απολάμβανε ενώ οι άλλοι ήταν στη μάχη. Τα πράγματα του κόσμου, τα πράγματα της γης αυτής του έδινε ο Δαβίδ. Ποιος? Ο Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και ο Θεός να μας φυλάει, μην καταντήσουμε μια εκκλησία που αντί να δίνει πνευματική τροφή και θεία πράγματα και ευλογίες Θεού, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τα επίγεια και
και να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το πράγμα και αυτό εκείνο και το άλλο και να προσελκύσουμε έτσι τον κόσμο με διάφορα τεχνάσματα. Δυστυχώς έτσι είναι μετά. Άμα ακολουθήσει μια εκκλησία αυτή την πορεία της υποχώρησης στην αμαρτία, δυστυχώς σιγά σιγά αρχίζει και προσπαθεί άλλους τρόπους να προσελκύσει κόσμο. Θυμάμαι, διάβαζα μια φορά, ήταν κάποιος σε ένα άλλο δόγμα και έλεγε: «Εμείς κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός». Τι έκανε ο Κύριος? Ο Κύριος έκανε θαύματα. Από τα θαύματα που έκανε, πλησίαζαν ο κόσμος, τους μίλαγε για το λόγο του Θεού και σώζονταν ψυχές. Και εμείς, στο προάβλιο της εκκλησίας μας, έχουμε βάλει φουσκωτά και τραμπολίνο και τέτοια, και έρχεται ο κόσμος να φέρει τα παιδιά του, και εκεί εμείς τους μιλάμε για το λόγο του Θεού. Και λέω, τι τρέλα είναι αυτή? Τι πράγμα είναι αυτό? Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν κρίνουμε κανέναν, δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε το φως, θέλουμε να γίνουμε η Εκκλησία η πρώτη. Μπορεί να μην είμαστε ακόμα, αλλά αυτός είναι ο πόθος μας και αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να έχει άρτο πνευματικό να δίνει στις ψυχές που διψάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Του έδωσε να φάει, να πιει και τον μέθησε. Τον μέθησε. Η μία αμαρτία προστίθεται πάνω στην άλλη στον Δαβίδ. Προσθέτει μία αμαρτία πάνω στην άλλη. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο είναι να του στερήσεις τη δυνατότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις. Είναι να του κλέψεις την αξιοπρέπεια και να μην του δίνεις τη δυνατότητα να σκέφτεται σωστά, να σκέφτεται ορθά. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Εγκληματικό πράγμα ήταν αυτό που έκανε ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού. Εγκληματικό. Ο Θεός έχει όλη τη δύναμη του ουρανού και όμως δεν παρεμβαίνει στην ελευθερία μας. Δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει. Πάντα είναι ίσιος. Πάντα τα λέει στα ράτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς πάντοτε πρέπει να είμαστε έτσι. Ανοιχτοί, ευθύς στο λόγο μας. Καθαρείς αυτά που λέμε. Τον μέθησε λοιπόν τον Ουρία και ο Ουρίας, αντί να πάει πάλι να ενδώσει σε αυτή την αμαρτία, τι δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος μέσα του? Τι δύναμη είχε αυτός? Φοβερή δύναμη. Ήρθε ο Θεός να μας κάνει έτσι, σαν αυτόν το Χεταίο. Χεταίος δεν ήταν Ισραηλίτης. Χεταίος ήταν ένας προσήλυτος, ένας άνθρωπος που μένανε παλιά οι Χεταίοι στη γη Χαναάν και όταν κατακτήσανε τη γη Χαναάν είχαν μείνει κάποιοι. Αλλά αυτός ο Χεταίος είχε μείνει με το λαό του Θεού, είχε αγαπήσει και είχε ζητήσει το Θεό και είχε μείνει με το Θεό και ήταν πιστός, αγαπούσε τον Ισραήλ αυτός ο Χεταίος. Δεν πήγε σπίτι του, πάλι πήγε, βρήκε το κρεβατάκι του, στο χώμα κάτω, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα ο Δαβίδ γράφει ένα γράμμα, του το δίνει στο χέρι και του λέει πήγαινε να το δώσεις αυτό στον Ιωάβ. Φεύγει ο Ουρίας με το γράμμα στο χέρι, το γράμμα της καταδίκης του και πηγαίνει και το δίνει στον Ιωάβ. Ουρίας, ένας άνθρωπος γενναίος, δυνατός, αλλά και πρόβατο, αδελφή. Δεν πονηρεύεται. Έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, δεν σκέφτηκε τίποτα. Δεν είχε δεύτερες σκέψεις. Αγαθός. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν, αδελφέ. Ό,τι πεις εσύ, αδελφέ. Και πήγε αγαθός. Πήγε ο Ιωάβ, πήρε το γράμμα, είδε τι είχε γράψει ο βασιλιάς Δαβίδ και μελέτησε την πόλη. Είπε θα τον βάλω εκεί τον Ουρία. Εκεί είναι πολύ ισχυροί άντρες. Είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει. Και βγαίνουν οι Αμμονίτες να πολεμήσουν έξω. Κατατροπώνουν το στρατό σε εκείνο το σημείο και πεθαίνει και ο Ουρίας. Και πλέον από τον Ουρία όμως πεθαίνανε και κάποιοι έπεσαν εκ του λαού τινές των δούλων του Δαβίδ. Όπως είπαμε ότι η αμαρτία αυτή γεννάει θάνατο. Η αμαρτία γεννάει θάνατο όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους. Οι αποφάσεις που παίρνουμε σαν οικογενειάρχες έχουν αντίκτυπο σε εμάς, αλλά έχουν και στα παιδιά μας. Παππούδες στα εγγόνια τους. Ό,τι κάνουμε εμείς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, διότι τα παιδιά μας είναι ελεύθερες προσωπικότητες και αυτές, ό,τι κάνουμε εμείς το βλέπουν και θα πράξουν ανάλογα στο μέλλον. Και δυστυχώς, μαζί με τον Ουρία πεθάνανε πάρα πολλοί εκ του λαού του Θεού.
Ήτανε σε τέτοιο βαθμό η αμαρτία του Δαβίδ. Γύρισε όμως ο Δαβίδ, γύρισαν τα νέα, το άκουσε ο Δαβίδ, λέει, δόξα το Θεό, ελευθερώθηκα. Είμαι ελεύθερος τώρα. Τελείωσε. Πάει ο Ουρίας, τελείωσε. Τώρα θα την πάρω και την Βίθσαβε έγκια γυναίκα μου, φέρτε την εδώ, την πήρε σπίτι του. Περιμένανε 9 μήνες και όταν πλέον γεννήθηκε το παιδί, αυτός ο καρπός της αμαρτίας, αυτός ο καρπός του θανάτου του Δαβίδ, έρχεται ο Νάθαν, ο προφήτης, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι περίεργο, είναι παιδί του Δαβίδ και δεν έχει όνομα. Δεν υπάρχει όνομα σε αυτό το παιδί, είναι ανώνυμο αυτό το παιδί. Δεν το τιμάει καθόλου ο Θεός αυτό το παιδί, δυστυχώς. Γιατί είναι καρπός πάθους, αμαρτίας και κοσμικού φρονήματος. Έρχεται ο Νάθαν, του περιγράφει την ιστορία αυτή με τις αμνάδες και με τις αμνές και, και πώς έκλεψε τη μία αμνάδα. Και αμέσως σηκώθηκε ο Δαβίδ και λέει, αυτός ο άντρας είναι άξιος θανάτου. Και γυρνάει ο Νάθαν και του λέει, εσύ είσαι αυτός ο άντρας. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει να μην ακούσουμε αυτό το «εσύ είσαι αυτός ο άντρας». «Εσύ είσαι αυτός ο άδικος». «Εσύ είσαι αυτός που νόμιζε ότι πλούτησε». «Εσύ είσαι αυτός που αφήνει την Ιεζάβελ και μολύνει τους δούλους μου». «Εσύ είσαι αυτός». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να φυλάει την Εκκλησία μας, αδελφοί. Ποτέ να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Θεό. Να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα καταλήξουν εντί για σύμμαχοι του Θεού, να βρεθούμε εχθροί του. Ο Θεός να μας φυλάει. Βέβαια ο Δαβίδ είναι άντρας, είπαμε, κατά την καρδία του Κυρίου. Πέφτει κάτω, κλαίει, μετανοεί, πιστρέφει στο Θεό, λέει συγχώρεσέ με, αμάρτησα, μετανοεί με ειλικρίνεια, με ευθύτητα. Αλλά έρχεται ο Νάθαν και του λέει, καλώς όλα αυτά που είπες, καλώς όλα αυτά που έκανες, αλλά την ποινή θα την πληρώσεις. Αυτό που θα γεννηθεί σε σένα δεν θα ζήσει. Αυτό το παιδί που θα γεννηθεί σε σένα δεν θα ζήσει παρά 7 μέρες παραπάνω. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο καρπός της αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα το επιτρέψει ο Θεός να ζήσει τέτοιο πράγμα. Πρέπει να προχωρήσει η Εκκλησία. Αδελφοί, όταν έχουμε σκοτάδι γύρω μας, όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και εμείς πολλές φορές μπορεί στις μέρες μας να βλέπουμε σαν να είναι με την κρίση, με τη δουλειά μας, με την αμαρτία που είναι τόσο βαριά τα πράγματα έξω, λέμε τώρα πού είναι η νίκη, πού είναι η δόξα του Θεού, πού είναι το θέλημα του Θεού, πού είναι αυτή η νικηφόρος Εκκλησία, πού είναι αυτά που ακούγαμε παλιά. Δεν έχουμε παρά να κάνουμε ένα βήμα πίσω, αδελφοί. Έχουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σταθούμε και να δούμε το έργο του Θεού στο σύνολό του. Μην επικεντρωνόμαστε στη σημερινή ημέρα και στη σημερινή εποχή, στη σημερινή κοινωνία. Σε 30 χρόνια θα έχει αλλάξει. Όπως άλλαξε πριν από 30 χρόνια. Είναι τελείως διαφορετική σήμερα από ό,τι ήταν 30 χρόνια. Σε 30 χρόνια θα αλλάξει. Η κατάσταση που έχουμε τώρα θα αλλάξει. Άμα δούμε όμως όλο το έργο του Θεού, από την αρχή μέχρι το τέλος, θα δούμε ότι υπάρχει μία υπόσχεση του Θεού. Και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι στον Πέτρο ήτανε ότι σε αυτή την εκκλησία που θα χτίσω πάνω σου, Πέτρο, οι πύλες του Άδου δεν θα ισχύσουν. Ο Κύριος θα βρει την νικηφόρο εκκλησία του και αν εμείς θέλουμε να είμαστε με τον Κύριο και να θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του, θα μας κρατήσει μέσα από όλες τις τρικυμήνες και όλες τις δυσκολίες. Γιατί έχει επενδύσει πάρα πολλά στην ύμφη του ο Χριστός. Δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και να δούμε αυτό το έργο το θαυμαστό. Να δούμε ότι είναι ένας θάμνος ο οποίος θα μεγαλώσει και θα γίνει τόσο μεγάλος που θα έρχονται δέντρα και θα κάθονται, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυξάνει το έργο του Θεού. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε. Η Εκκλησία του Χριστού θα πάει μπροστά. Η Εκκλησία του Χριστού θα πάει μπροστά και θα γίνει ο θρόνος πάνω στον οποίο θα κάτσει ο Κύριος όταν θα έρθει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος θα κάτσει στο θρόνο του Δαβίδ. Γιατί να μην κάτσει του Σαούλ, γιατί να μην κάτσει του Σολομώντα. Θα κάτσει του Δαβίδ. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει το πνεύμα του Δαβίδ. Όπως είχε και ο Κύριός μας. Η έσχατη Εκκλησία. Και έτσι όταν θα δούμε όλα αυτά και στεναχωριόμαστε, να μην χάνουμε χαρά, αδελφοί. Να μην χάνουμε την πίστη μας.
να αφιερωνόμαστε στον Κύριο, να λέμε: Κύριε, τα βλέπω όλα δύσκολα, τα βλέπω όλα σκοτεινά, αλλά σου αφιερώνω όλες τις οδούς μου. Σου αφιερώνω όλα τα πράγματα της ζωής μου. Σου αφιερώνω τη δουλειά μου, τη ζωή μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, το έργο, το σώμα μου, αυτό το αφιερώνω σε σένα και σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εγώ είμαι αδύναμος, κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Εδώ είμαι, διαθέσιμος σε σένα, να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μόνο εσύ να με κρατάς. Και έτσι θα έρχεται ο Κύριος και θα διευθύνει τα διαβήματά μας. Θα κάνει το θέλημά του. Άμα ξυπνάς το πρωί και είσαι πρόθυμος και λες: Κύριε, σε παρακαλώ, σήμερα να είμαι χρήσιμος σε σένα. Να κάνω κάτι χρήσιμο. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Αυτό. Να κάνω κάτι χρήσιμο, Κύριε, για σένα. Θα βρει κάτι χρήσιμο να κάνει ο Κύριος μαζί σου. Και μπορεί εσύ να μην το βλέπεις σαν κάτι μεγάλο, όμως το μεγάλο το έργο του Θεού, αυτό το μικρό το πράγμα που κάνεις εσύ, έχει αξία. Στο μεγάλο το έργο του Θεού μπορεί εγώ να μην κάνω πολλά πράγματα, αλλά ίσως ο γιος μου να κάνει κάτι. Και μπορεί το θέλημα του Θεού για μένα είναι να φροντίζω το γιο μου πάρα πολύ καλά, ώστε να γίνει ένας άντρας πίστεως, ή η κόρη μου να επηρεάσει ζωές. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα από εμάς, αλλά το μυστικό για μας είναι να λέμε: Κύριε, είμαι πρόθυμος, είμαι διαθέσιμος, κάνε το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημά σου επί της γης όπως γίνεται στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είμαστε πάντοτε στη διάθεση του Θεού. Και έρχεται ο Νάθαν, του λέει: Δυστυχώς θα πεθάνει το παιδί, αλλά όχι μόνο αυτό, θα υπάρχει και μάχαιρα στην οικογένειά σου από εδώ και πέρα. Και η μάχαιρα δεν είναι τιμωρία, αδελφή του Θεού. Το ότι ήρθε μάχαιρα στον οίκο του Δαβίδ δεν ήταν τιμωρία από τον Θεό. Ήτανε ο καρπός της αμαρτίας του. Ήταν το αποτέλεσμα των αποφάσεών του. Ο Αμνών, ξέρουμε την ιστορία, μετά ασέλγησε στην αδελφή του. Γιατί? Ο πατέρας του ήταν καλύτερος? Μήπως έκανε κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ? Άμα και εμείς δεν κάνουμε το σωστό, μην περιμένουμε ότι η επόμενη γενιά θα κάνει το σωστό. Δεν θα το κάνει και δεν θα φταίει ο Θεός. Θα φταίμε εμείς, διότι δεν υπολογίσαμε ότι ό,τι κάνουμε εμείς έχει αντίκτυπο και σε άλλους. Σε νεότερες γενιές, σε αδελφούς μας, ό,τι κάνω εγώ έχει αποτέλεσμα στα παιδιά μου. Και ο Θεός να με φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει όλοι να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Το θέλημα του Θεού με χάρη, με δύναμη, με πνεύμα Άγιο, με σοφία Θεού. Άμα μας λείπει η σοφία του Θεού, να τη ζητάμε και θα μας τη δώσει απλόχερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η μεγαλύτερη σοφία είναι να λες: Δεν ξέρω. Κύριε, ξέρεις εσύ, κάνε εσύ το θέλημά σου. Και ο Δαβίδ πέφτει στα γόνατα και στην νηστεία και στον αγώνα, γιατί θέλει ακόμα αυτό το πράγμα, το θέλει αυτό το παιδί. Το επιθυμεί αυτό το παιδί, γιατί έχει μπει μέσα του αυτή η αμαρτία, δεν έχει φύγει. Και ο Θεός θα μας φυλάει, να μην επιτρέπουμε την αμαρτία να ριζώσει μέσα μας, γιατί άπαξ και ριζώσει, είναι πολύ δύσκολο να βγει μετά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ανθρωπίνως, με ανθρώπινο αγώνα να το βγάλουμε. Και κάθε ο Δαβίδ προσεύχεται, νηστεύει, δεν λούζεται. Μία ολόκληρη εβδομάδα είναι στον αγώνα. Και πονάει και υποφέρει. Και ο Θεός να μας φυλάει, να μην πέσουμε σε αυτή την κατάσταση. Να πονάμε και να υποφέρουμε για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Θεό να το πάρει. Ενώ θέλει να το πάρει για να μας ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται η μέρα, ξυπνάνε το πρωί και το παιδί έχει φύγει. Το ανώνυμο παιδί του Δαβίδ έφυγε. Μόλις καταλαβαίνει ο Δαβίδ ότι πλέον απέθανε το παιδί, σηκώνεται από τη γη και πρέπει να σηκωθούμε. Άμα υπάρχει κάτι που μας έχει βαρύνει, πρέπει να το δώσουμε στον Κύριο, να μην το κρατάμε πλέον μέσα μας, κάτι το οποίο μας βασανίζει, κάτι το οποίο ξέρουμε ότι δεν είμαι στο θέλημα του Θεού και όλοι μας ξέρουμε τι μπορεί να είναι προσωπικά στον καθένα αυτό το πράγμα, να το δώσουμε στον Κύριο, να του το αφήσουμε και να σηκωθούμε από τη γη. Να σταθούμε στα πόδια μας και να δούμε το ένδοξο έργο του Θεού που έρχεται μπροστά μας. Να δούμε το χέρι του Θεού που είναι απλωμένο ακόμα και μας προσκαλεί να έρθουμε κοντά του και να ζήσουμε τη δόξα του Θεού. Σηκώνεται από τη γη, λούζεται, να πληθούμε από τις αμαρτίες μας, τις παραβάσεις μας, από αυτά που κάνουμε που δεν είναι σωστά. Αλήφεται με λάδι. Αλήφεται, τότε μελαλυφόντουσαν με λάδι, για να είναι φρέσκοι. Εμείς όμως πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Αυτό είναι το ελαιόν μας. Να γεμίσουμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πάλι. Εάν δεν έχεις τίποτα να προσευχηθείς,
Αισθάνεσαι ότι είσαι χάλια. Εγώ θυμάμαι το έκανα αυτό όταν καμιά φορά που έπεφτα, λέω: Κύριε Θεέ μου, δεν έχω τίποτα να πω. Ένα πράγμα θα σου πω. Ξέρω ότι το αίμα σου καθαρίζει αμαρτίες και συγχώρεσέ με, αυτό το εδάφιο το σηκώνω σε σένα. Το αίμα σου με καθαρίζει από την αμαρτία μου και σε παρακαλώ, έλα εσύ και ανέλαβε. Και το αυτό που έκανα μόνο ήταν να δίνομαι στο Πνεύμα το Άγιο. Να προσεύχεσαι, γιατί όταν έρχεται η δύναμη του Θεού, το πύρ του Θεού καθαρίζει τα πάντα μέσα μας. Και έρχεται ο Κύριος και σε αυτή τη μετάνοια του Δαβίδ έρχεται με το Πνεύμα το Άγιο και τελειοποιεί πάλι τον Δαβίδ. Τον αλλάζει τελείως από μέσα. Και αφού τον αλλάζει από μέσα, του λέει σηκώνει τον Δαβίδ και άλλαξε τα ημάτια αυτού. Αφού καθαρίσει ο Θεός το μέσα, καθαρίζει και το έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε και το μέσα και το έξω. Κάποιοι λένε ότι ο Κύριος κοιτάει μόνο το μέσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Κύριος κοιτάει και το μέσα και το έξω. Και σε κάθε εποχή υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος ντυσίματος, ο οποίος προσδιορίζει ότι κάποιος είναι θεοσεβούμενος άνθρωπος. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά ξέρεις ότι όταν δεις έναν άνθρωπο λες, α, αυτός είναι σωστός. Και όταν δεις έναν άλλον άνθρωπο λες, καλά, αυτός δεν ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, αδελφοί. Γιατί και αυτό είναι μια υπηρεσία στον Κύριο. Λέμε, Κύριε, πώς θέλεις να ντυθώ? Τι θέλεις να φοράω? Θες να φοράω φουστίτσα κοντή, αμάνικα? Θέλεις να φοράω τις μπλούζες απ' έξω, να έρχομαι με βερμούδες στην εκκλησία, με σανδάλια? Πώς θέλεις να είμαι στον κόσμο αυτό? Εύλογο ερώτημα στον Κύριο. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω ακόμα και με αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να σου φανώ χρήσιμος ακόμα και με την εμφάνισή μου? Είπαμε, δεν έχουμε δικαίωμα στον εαυτό μας πλέον. Πρέπει να παρεδοθούμε εντελώς στον Κύριο. Αυτό είναι δύσκολο. Κανένας μας δεν νομίζει ότι το έχει κάνει ακόμα. Αλλά πρέπει να είναι στην καρδιά μας επιθυμία, να γίνουμε εξ ολοκλήρου δική του. Όλα να τα ορίζει αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλαξε η μάτια, εισήλθε στον οίκο του Κυρίου, ξαναέλα στην εκκλησία του Χριστού, έλα στον οίκο του Κυρίου και προσκύνα τον. Να ερχόμαστε στην εκκλησία να τον προσκυνάμε, αδελφοί. Να ερχόμαστε στην εκκλησία με πόθο θερμό, να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, να φρανούμε χρήσιμοι στα αδέρφια μας, να κάνουμε κάτι χρήσιμο, να το λατρεύσουμε τον Κύριο και μετά μπορούμε να πάμε σπίτι μας και να φάμε τον άρτο μας και να παίξουμε με τα παιδιά μας και να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Αλλά πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει, ο Θεός να με βοηθήσει που τα λέω αυτά. Γιατί αισθάνομαι πολύ αδύναμος. Αλλά τα λέω για μένα, για να τα κάνω εγώ, ευχαριστούμε τον Θεό, και η οικογένειά μου. Και μετά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό όμως για τον Κύριο, αδελφοί. Αν και έχασε το παιδί, αν και ο Δαβίδ αμάρτησε με τη βίθσα ΒΕ, μου αρέσει που ο Κύριος χρησιμοποιεί πάλι τη βίθσα ΒΕ για να συνεχίσει το έργο του. Εμείς θα την είχαμε απορρίψει, θα λέγαμε αυτή η γυναίκα δεν κάνει γι' αυτό το πράγμα, είναι καρπός αμαρτίας, έχει καρπό αμαρτίας, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αυτή για το έργο του Θεού. Αυτή η εκκλησία, άσε είναι. Και όμως ο Κύριος έρχεται και παίρνει τη Βησαβέα και της δίνει το Σολομώντα, τον επόμενο βασιλιά που είχε τη μεγαλύτερη σοφία. Και ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ακόμα και αν έχουμε κάνει λάθη, που θα τα πληρώσουμε σε κάποια φάση, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν θα εργαστεί από μέσα μας. Αν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε, θα συνεχίσει το έργο του Θεού για μας. Θα συνεχίσει με εμάς, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ας πάρουμε δύναμη, ας πάρουμε κουράγιο, ας πούμε όχι στην αμαρτία, όχι στα καλέσματα του κόσμου. Με τη χάρη του Θεού να κρατάμε τη λαμπάδα ψηλά, να καμαρώνουμε για τη λαμπάδα που μας έχει δώσει ο Κύριος, να καμαρώνουμε για το φως του Ευαγγελίου, να μην ντρεπόμαστε για τίποτα και να ζήσουμε μια ζωή ευλογημένη μέσα στην παρουσία του Θεού, πρόθυμοι να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας πάντοτε. Αμήν.